Καλή σας μέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στην τέταρτη εγκαταστάσεις του συλλόγου μας. Για όσους δεν με γνωρίζετε, επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ. Λέγομαι Σαββίρης Νίκος και είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΚ. Σας εύχομαι όλους καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχία στους στόχους όλων και τις προσδοκίες σας. Εύχομαι επίσης για όλους μας φυσικά, φέτος δεν είναι μια χρονιά στην οποία θα καταφέρουμε να βρούμε δρόμο να οδηγηθούμε έξω από αυτή την κρίση την οποία έχουμε εγκλωβιστεί τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Θα καλέσω τώρα τον ερυθμό του κ. Βασίλη Ψηλάτη να τελέσει τον αγιασμό. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατέναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτερων. Σων δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ημίν την ευλογίαν σου άχραντε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Έχω τη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα και επιτρέψτε μου να ευχηθώ από καρδίας τα καλύτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ σαν Εκκλησία και συγχαίρω όλους σας για την ωραία αυτή πρωτοβουλία, να βρίσκεστε κοντά στον άνθρωπο, να συνεισφέρετε στις ανάγκες του και επιτρέψτε μου να παρομοιάσω το σύλλογό σας με αυτή την πράξη του καλού Σαμαρίτη, ο οποίος στα δύσκολα του συνανθρώπου ανέβασε αυτόν στο υποζύγιο, τον οδήγησε στο πανδοχείο για να βρει τη θεραπεία του και εσείς πιστεύω ότι θα κάνετε το ίδιο σε κάθε περίπτωση που ο συνάνθρωπος θα χρειαστεί τη σύνδρομη. Μετά από 7 χρόνια παρουσίαση στην Καβάλα, ξεκινήσαμε ένα καινούριο χώρο. Ήρθαμε στην Παιδόπολη που μας παραχώρησε η Παιδόπολη να κτίσματι. Το φτιάξαμε από την αρχή, έγινε ένας υπέροχος χώρος και ξεκινάμε από εδώ μια καινούργια αρχή. Είμαστε ήδη 7 χρόνια δίπλα στον Καβαλιώτη και σε όποιον χρειαστεί διάσωση, έρευνα. Είμαστε στις φωτιές, είμαστε κοντά στην πυροσβεστική, κοντά στο ΕΚΑΒ. Ό,τι χρειαστεί Καβάλα είμαστε δίπλα και με τις καινούργιες εγκαταστάσεις νομίζω θα κάνουμε μια ακόμα καλύτερη αρχή. Ο εθελοντισμός μπορεί να προσφέρει πολλά, εφόσον υπάρξει κατάλληλη υποστήριξη. Εσείς την εισπράτετε ή αντιμετωπίζετε προβλήματα σε αυτό το πολύ όμορφο κοινωνικό έργο το οποίο προσφέρετε? Κανένα κράτος χωρίς τον εθελοντισμό δεν θα μπορούσε να πάει μπροστά. Μέχρι τα 2 προηγούμενα χρόνια τα είχαμε καλά, που λέει ο λόγος, και με την πολιτεία. Το εισπράττουμε πάντα από τον κόσμο που πάμε και βοηθάμε. Ακούμε πάντα το ευχαριστώ και μόνο γι' αυτό πάμε να βοηθήσουμε. Μόνο για το ευχαριστώ. Είμαστε ευχαριστημένοι από τους φορείς που μας βοηθούν και μας ενισχύουν. Πιστεύω να τα πάμε καλύτερα, αν και μέσα στην κρίση έχουμε κάποια προβλήματα.